Πληστηριασμού θέλετε. Τι ΔΕΗ θέλετε. Τι επιδόματα οικογενειακά που εντάξει, αλλού κόβονται, αλλού δίνονται. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα που να έχετε κάνει πίσω. Ή να έχετε λιάνει τέλος πάντων σε σχέση και με τις θέσεις που είχατε στο παρελθόν. Επομένως, τι λέτε. Εσείς το λέτε αυτό. Το λέει η πραγματικότητα. Όχι, δεν το πραγματικότητα λέει η πραγματικότητα. Είναι αυτή. Δεν το λέει η πραγματικότητα. Α, εντάξει, η πραγματικότητα λέει ότι μια κυβέρνηση σαν τη δική μας ανέλαβε από το Σεπτέμβριο του 2014 και μετά μέσα από ένα συμβιβασμό να βγάλει τη χώρα από τη χρεοκοπία. Σε συνθήκες εξαιρετικά πιεστικές, όχι ελεύθερης επιλογής και με συμβιβασμούς που πρέπει να κρατάνε ανοιχτή τη δυνατότητα να μείνει η κοινωνία όρθια, με φροντίδα κυρίως στα στρώματα που έχουμε ανθρωπιστική κρίση, κυρία Οικονομική, κυρία Αναστασοπούλου. Mm-hmm. Μην το ξεχνάμε. Και κυρίως με αιχμή αυτής της ανθρωπιστικής κρίσης τα παιδιά. Mm-hmm. Στην Ελλάδα έχουμε τεράστιο πρόβλημα κινδύνου παιδικής φτώχειας. Σε αυτά τα πράγματα η κυβέρνηση έχει δώσει όλο αυτό το διάστημα και τις προηγούμενες αξιολογήσεις και σε αυτήν συστηματικές μάχες. Mm-hmm. Και πραγματικά συμφωνία, έχει έχουμε, πετύχει έχουμε και πετυχαίνει και αυτά, τώρα ναι. Και στα συσίτια και σε πολλά άλλα πράγματα να αυξηθεί το κονδύλι που θα πιστωθεί. Μα όταν βγαίνουμε από την κρίση, όπως λέτε, τελειώνουν τα μνημόνια και βγαίνουμε από την κρίση, λέτε, με την κοινωνία όρθια και μου μιλάτε για συσίτια. Αυτή η εικόνα έχει μια αντίφαση, όπως τη λέτε. Δηλαδή, αν βγαίνουμε από το μνημόνιο, πρέπει να τελειώσουν και τα συσίτια, να τελειώσει όλο αυτό το δράμα και η ανθρωπιστική κρίση. Αλλιώς δεν βγαίνουμε από το μνημόνιο, γιατί τα νούμερα αυτά και τα καλά στοιχεία που έχει η ελληνική οικονομία. Και το παραδεχόμαστε αυτό γιατί πάει καλύτερα. Πρέπει κάποια στιγμή να αποτυπωθούν και στην κοινωνία. Αυτό είναι σίγουρο. Στην κοινωνία δεν φαίνεται ακόμα αυτό. Αυτό είναι σίγουρο, αλλά μην τα μπερδεύουμε. Πώς μην τα μπερδεύουμε. Η οικονομία θα μπορούσε να αναταχθεί κατά τη γνώμη της αριστεράς το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης του 2015 και με άλλους τρόπους. Πάλι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Βεβαίως, εγώ το υπερασπίζομαι. Δεν το έχετε ξεχάσει ακόμα. Εγώ το υπερασπίζομαι. Το ξέχασα ο τώρα, διότι δεν ήταν ένα πρόγραμμα παροχών. Ήταν ένα πρόγραμμα που στήριζε την ανάκαμψη της οικονομίας, την τόνωση της εσωτερικής ζήτησης και όχι στην ηφαισιακή. Πάντως είστε ο μόνος που αναφέρεστε σε αυτό. Δεν έχω ακούσει κανένα να μιλάει για πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Γιατί να ζήσουμε να το θυμόμαστε, λένε όλοι. Όχι, δεν το λέει κανείς αυτό. Να. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι το επίκαιρο. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν είναι το επίκαιρο. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα, πιστεύετε, της Θεσσαλονίκης. Η τόνωση της εσωτερικής ζήτησης εφαρμόστηκε σε όλες τις χώρες του κόσμου όσες πέρασαν οικονομική κρίση. Όχι, μιλάμε για την Ελλάδα και το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αφήστε τις χώρες της Ευρώπης. Όμως, μπορεί να εφαρμοστεί το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης από αυτή την κυβέρνηση που τα έχει υπογράψει όλα. Μα ακόμα και τώρα στους συμβιβασμούς που κάνουμε, κύριε Οικονόμου, στις αξιολογήσεις που κλείνουμε, πάντα φροντίζουμε, mm-hmm. ακόμα και αυτή η επιλογή να ανταποδώσουμε όπως υποχρέωση έχουμε. Mm-hmm. Ένα μέρος του πλεονάσματος στις αποδέκτες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, το κοινωνικό μέρισμα εννοώ, mm-hmm. και αυτό τόνωση της εσωτερικής ζήτησης είναι. Άρα δεν πάψαμε ποτέ να αξιοποιούμε κάθε ρογμή και κάθε δυνατότητα για να το κάνουμε αυτό. Αυτά είναι αντίδωρο, κύριε Δρίτσα μου. Είναι αντίδωρο αυτό μπροστά σε αυτά που λέγατε. Με συγχωρείτε αυτό να το πω. Είναι δικαίωμα, όχι, δεν είναι αντίδωρο. Με πήγατε εκεί είναι γιατί κάνατε τη σύγκριση με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Αν δεν το λέγατε, εγώ θα έλεγα σημαντικό το μέρισμα. Κύριε αλλά τώρα οικονόμου, μου λέτε το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης που έλεγε 13η σύνταξη, που έλεγε 751, που έλεγε κανένα σπίτι βεβαίως. Στα χέρια τραπεζίτη και με πάτε βεβαίως. Τώρα σε αυτά. Βεβαίως. Δεν είναι σωστό. Κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη. Ναι. Ισχύει ακόμα αυτό. Το 2014 συμμετείχα σε κινητοποιήσεις κάθε Τετάρτη στην οδό Νικήτα στον Πειραιά. Μάλιστα. Για τους πληστηριασμούς. Το 2014 γίνονταν πληστηριασμοί. Ναι, και τώρα γίνονται. Πάντα γίνονταν πληστηριασμοί. Προσέξτε. Και το 12 και το 11 και το 9 και το 8. 2016, 2017, τρία χρόνια εκπληστηριάστηκε μια πρώτη κατοικία. Δεν το ξέρουμε αυτό. Πήγε σπίτι πρώτης κατοικίας σε σπίτι τραπεζίτη απήχανε τρία χρόνια που κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Απήχανε συμβολιογράφη όλο αυτό το διάστημα. Εγώ δεν υποτιμώ το πρόβλημα. Δεν υποτιμώ το πρόβλημα, κυρία Αναστασοπούλου, αλλά για να ξέρουμε το μέτρο. Ισχύει ακόμη το κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Κεραμίδι, λαϊκή κατοικία,
ανθρώπου, Έλληνα πολίτη, σε σκέρια τραπεζίτη δεν πήγε. Τώρα πάει. Τώρα δεν πάει. Δεν πάει. Τώρα έχουμε ένα πλαίσιο προστασίας που το έκτισε βήμα-βήμα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Νόμος Κατσέλη με νόμο Σταθάκη. Πτωχευτικό δίκαιο. Συμφωνία άτυπη των τραπεζών. Απόφαση που έμπρακτα εφαρμόζεται τα χρέη προς το δημόσιο. Επομένως, συμφωνείτε με τους πληστηριασμούς που γίνονται τώρα. Δεν έχετε θέμα. Δύο λεπτά. Τι δύο λεπτά. Συμφωνείτε ή δεν συμφωνείτε, να το ξέρουμε. Σε μια τέτοια συζήτηση θα πρέπει να απαντήσει. Υπάρχει ζήτημα σοβαρότατο για την σταθεροποίηση των τραπεζών αναφορικά με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Εσείς θα μας πείτε. Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Το 2014 δεν υπήρχε που διαμαρτυρώσατε εσείς στο Ειρηνοδικείο, κύριε Δημήτρη. Τι είχε αλλάξει λοιπόν τώρα. Βεβαίως και υπήρχε. Λοιπόν, τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα και ως προς αυτό. Επομένως, καλώς γίνονται οι πληστηριασμοί, μας λέτε. Εγώ λέω δεν μπορεί ότι, να είστε και με το χώρο φύλαξη, με το χώρο φύλαξη. Δεν μπορεί κανείς. Εγώ λέω κάτι άλλο. Εγώ λέω κάτι άλλο. Ότι δεν μπορεί κανείς να είναι γενικός εναντίον των πληστηριασμών. Και εγώ το 2014 δεν ήμουν γενικός εναντίον των πληστηριασμών. Ήμουν αστοχευμένα και. Δηλαδή. Και για τα λαϊκά στοιχεία θα μου πείτε τώρα. Και μειοψηφιστικά. Μα εδώ, να, σας διαβάσω μια περίπτωση που έχω μπροστά μου. Για την προστασία των λαϊκών φωνάζει οικογενειών. Εδώ μια γυναίκα για τη μητέρα της, της πήραν το σπίτι για 20.000 ευρώ. Αυτό είναι λαϊκό σπίτι ή είναι σπίτι πλουσίου. Τα νέα τα πιστεύετε. Άντε πάλι, πάλι τα ίδια. Τα νέα είναι η μεγαλύτερη εφημερίδα της χώρας, κύριε Δρύσα. Ναι, αλλά δυστυχώς. Μπορεί να μην σας αρέσει, σας γιατί δεν σας βολεύει η γραμμή της. Θέλετε να πάω στην Αυγή. Θα πάω στην Αυγή. Μα δεν είναι, δεν μπορεί να με εμφανιστεί όμως τον τύπο. Αν αυτό είναι. Δύο λεπτά. Υπάρχουν τριών ειδών πληστηριασμοί, κύριε Οικονόμου, και το ξέρουμε όλοι. Για χρέη προς τις τράπεζες. Σωστά. Για χρέη προς το δημόσιο. Και σε ιδιώτες. Για χρέη μεταξύ ιδιωτών. Βεβαίως. Μεταξύ ιδιωτών που μπορεί να είναι αυτή η περίπτωση των νέων. Δεν υπάρχει ζήτημα παρέμβασης του κράτους. Ναι, κανείς δεν μπορεί να παρέμβει. Συζητάμε για τα χρέη προς το δημόσιο, παγωμένα. Προς τράπεζες. Παγωμένα. Και τα χρέη προς τις τράπεζες που τίθενται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν περιγραφεί τα ζητήματα των πληστηριασμών. Με προστασία της πρώτης κατοικίας. Μάλιστα. Επομένως, εσείς με αυτόν τον όρο δεν έχετε θέμα. Προσέξτε, για να μην παρερμηνευτούμε. Κανένας από το ΣΥΡΙΖΑ δεν εφησυχάζει. Και πρώτος εγώ και πολλοί άλλοι. Εσείς είπατε ότι υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαν να είστε και σήμερα στα και κινήματα. Η κυβέρνηση δεν εφησυχάζει. Ή το είπατε εντυρίμει. Οι δανειστές συνεχίζουν να πιέζουν. Μισό λεπτό, κύριε Δρύτσα. Θα πηγαίνατε σήμερα σε μια συγκέντρωση κατά των πληστηριασμών. Εγώ θα πήγαινα ακριβώς με αυτή την άποψη που σας περιέγραψα. Ότι πρέπει να είναι οι κινητοποιήσεις οι κοινωνικές στοχευμένες ή δυνατόν και με τη συμμετοχή των ίδιων των ενδιαφερομένων και οι κοινωνικές κινητοποιήσεις. Για τη λαϊκή είναι, κατοικία μιλάτε να πάντα. Να είναι αλληλέγγυες και συμπαραστάτες στους ανθρώπους που. Μπορεί να βρει. Να σας ρωτήσω κάτι. Πώς ορίζετε εσείς τη λαϊκή κατοικία, τι σημαίνει λαϊκή κατοικία, γιατί έχουμε ακούσει πολλούς ορισμούς και πολλά ποσά. Αυτό, τι σημαίνει αυτό. Ναι, θα πρέπει ίσως να το ορίσουμε πιο συγκεκριμένα. Αλλά έχει οριστεί ήδη από τον νόμο Κατσέλη και από διάφορους άλλους, με διάφορους άλλους τρόπους. 180.000 για το πρώτο, για τον άγαμο, φτάνει μέχρι 300.000 για την οικογένεια. Η συμφωνία, η άτυπη με τις τράπεζες λέει όχι. Κάτω από 300.000 αξία, συνυπολογίζονται εισοδήματα και πολλά άλλα, μπορεί να γίνει ένας προσδιορισμός και νομίζω ότι αυτός που έχει γίνει. Αλλά τελειώνει ο νόμος Κατσέλη, σας εξηγώ, τέλος του χρόνου, αυτά δεν θα υπάρχουν. Από πρώτης πρώτου τι θα κάνετε. Από πρώτης πρώτου θα υπάρχουν και μέχρι τέλος του 2018 έχει δικαίωμα κάθε ενδιαφερόμενος και όσοι δεν το έκαναν για οποιοδήποτε λόγο μπορούν να το κάνουν τώρα, να κάνουν αίτηση να ενταχθούν στον νόμο Κατσέλη Σταθάκη. Και προστατεύονται εκεί. Και εκεί υπάρχουν πιέσεις για τον δανειστό, από τις δανειστές, έχουν δημοσιευτεί δηλαδή από τα δημοσιεύματα. Πάμε λίγο, κύριε Δρύτσα, και στο ζήτημα της ΔΕΗ. Να υπάρχουν αλλαγές σε αυτούς τους νόμους. Πλην όμως, δυνατότητα μέχρι τέλος του 2018 να ενταχθούν στον νόμο Κατσέλη Σταθάκη έχουν όλοι οι πολίτες. Που μπορούν να υπερασπιστούν την περιουσία τους. Λοιπόν, οι πωλήσεις, πάμε γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Δρύτσα. Θα προχωρήσετε σε πωλήσεις λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ και εδώ θα επικαλεστώ άλλη μία από τις δηλώσεις που είχαν γίνει από το ΣΥΡΙΖΑ όλο το προηγούμενο διάστημα, που λέγατε ότι δεν πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί ούτε μία μονάδα της ΔΕΗ.
Η ιστορία των ιδιωτικοποιήσεων είναι επίσης μια τεράστια, είναι ένας τομέας που ασκούνται φοβερές πιέσεις, είναι γενικευμένα, ο ίδιος ο δικός σας ο σταθμός υπερασπίζεται τις ιδιωτικοποιήσεις. Σας λέμε τώρα, τα μέσα δεν είναι στα Υπουργεία. Συντελείτε και για την Κόσκο, σκοτωνόμασταν όπως θυμόσαστε και δόξα τω Θεώ μια χαρά πάει η Κόσκο. Εσείς που την πολεμούσατε, ως το λιμάνι της αγωνίας και ακόμα περισσότερο. Δύο λεφτά. Μα με συγχωρείτε κύριε Υπουργέ, τα λέμε όλα. Δύο λεφτά. Είναι καλή περίπτωση η Κόσκο. Θέλετε, πάει καλά η Κόσκο. Θέλετε να συζητήσουμε το λιμάνι του Πειραιά? Όλα θα τα συζητήσουμε. Και τα δύο. Γιατί η ιδιωτικοποίηση ήταν και εδώ. Φωνάζατε επί Σαμαρά όταν έγινε. Πήγε μια χαρά η ιδιωτικοποίηση. Τη συνεχίσατε εσείς και πάει επίσης μια χαρά. Μια τώρα δεν μιλάτε. Κύριε Οικονόμου, μια ιδιωτικοποίηση μπορεί να πάει μια χαρά. Πολύ λοιπόν, καλά μπορεί να πάει. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ένα μεγαθύριο όπως είναι. Επομένως κάνετε αυτοκριτική εταιρεία για το λιμάνι. Προσέξτε. Το ζήτημα πάντα σε αυτή τη συζήτηση είναι για ποιον θα πάει για μια χαρά. Για τη χώρα, για τους εργαζόμενους, για όλους, κύριε Δρίτσα. Εκεί λοιπόν η δική μας κυβέρνηση. Εκεί λοιπόν η δική μας κυβέρνηση. Η Κόσκο πήγε καλά. Η Κόσκο ακόμα δεν έχει προλάβει να πάει καλά. Θα δούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Μετανιώσατε για την κριτική που κάνατε στην Κόσκο. Εγώ είμαι βέβαιος ότι ακριβώς επειδή πρόκειται για μια μεγάλη δύναμη, το λιμάνι του Πειραιά θα έχει διαρκώς αυξητική πορεία ως προς την δυναμισμό του. Αναμφίβολα θα το έχει. Δεν είχα ποτέ καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Ποτέ δεν είχα τέτοια. Ωραία, πάμε αμφιβολία. Στη ΔΕΗ. Θα δούμε αυτό. Αν θα γίνουν και ποιες επενδύσεις θα γίνουν. Η ΔΕΗ πρέπει να πουληθούν οι μονάδες. Και αυτό που πρέπει να προσθέσουμε είναι ότι έχουμε καταφέρει στη σύμβαση παραχώρησης να περιφρουρήσουμε σε μεγάλο βαθμό μια σειρά από ζητήματα και εργασιακά και για τους παραλυμένους δήμους και για το περιβάλλον και για πολλά άλλα για τη ΔΕΗ, που μπορεί Ρίτσα. Πραγματικά αυτή η επένδυση να είναι σε ένα βαθμό να έχει και ωφέλεια. Εσείς συμφωνείτε με την πώληση των λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ? Το μεγάλο πρόβλημα, κύριε Αναστασοπούλου, σε αυτή την αξιολόγηση ήταν τα νερά. Και από ό,τι φαίνεται τα νερά αυτά τα δεν μπαίνουν μέσα, όχι. Δεν μπαίνουν. Γιατί και είναι και πάρα πολύ πιο κρίσιμο και από τα λιγνητικά και από οποιαδήποτε άλλο. Για τα άλλα, επομένως, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, δηλαδή, τέσσερις μονάδες. Όχι, δεν υπάρχει θέμα. Θα δούμε για τις προσωπικές μου απόψεις. Οι ιδιωτικοποιήσεις δεν είναι καλό πράγμα. Mm-hmm. Όταν πρόκειται για στρατηγικού χαρακτήρα τομείς. Mm-hmm. Για άλλους τομείς, βεβαίως, η ιδιωτική πρωτοβουλία μπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Mm-hmm. Για στρατηγικού χαρακτήρα τομείς, όπως είναι δηλαδή, η ενέργεια. Δηλαδή, καλύτερο θα ήταν να μην πολιθούν αυτές οι μονάδες. Κατά τη γνώμη μου, ναι. Αλλά εδώ γίνεται ένας συμβιβασμός για ένα ποσοστό αυτών των μονάδων. Δικαίως και θα το δούμε στις λεπτομέρειές του τι σημαίνει. Εντάξει, και πώς και με τι ισοζύγια γίνεται αυτό σωστά, το πράγμα. Δικαίως, κύριε Δρίτσα, διαμαρτύρονται οι εργαζόμενοι και προαναγγέλνουν κινητοποιήσεις? Οι εργαζόμενοι ανησυχούν. Ήδη ο αρμόδιος υπουργός διαβεβαίωσε ότι συστατικό στοιχείο της συμφωνίας κούμποσε μαζί με τη συμφωνία η κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Mm-hmm. Γι' αυτό σας λέω, έχει σημασία να δούμε. Έτσι είπε ο κύριος Σταθάκης, θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί φυσικά, αυτό, πώς θα φανεί στην πράξη. Υπουργός, ναι, δεν είναι δικαίωμα ότι το λέει ο ίδιος. Έτσι είναι, έτσι είναι. Ναι. Λοιπόν, θα δούμε αυτή τη συμφωνία και εάν θα κατοχυρώνονται τότε, και μάλιστα. Το είμαι βέβαιος ότι έχει δίκιο ο κύριος Σταθάκης, δεν μπορεί να το λέει έτσι. Πραγματικά θα αυτή θα είναι μια απάντηση μάλιστα, για τους εργαζόμενους. Κύριε Δρίτσα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλή σας λοιπόν, μέρα. Ακούστε τώρα τι δίνουμε. Δίνουμε τρεις διπλές προσκλήσεις για απόψε, κυρίες και κύριοι.